Και πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα της απόψινής εκπομπής με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, ο οποίος προετοιμάζεται για την αναμέτρηση με τον Άριστο Κλεάνδης Βικελίδης. Σήμερα είχαμε επιστροφή διεθνών. Τάσος Νικολογιάννης στην παρέα μας. Χαίρετε. Γεια σου, Τάσο. Τι κάνεις? Καλά, μια χαρά. Νομίζω ότι αρχίζει από αύριο ουσιαστικά η προετοιμασία του Μάζων τον Άρη. Θα είναι στη διάρκεια του προπονητή όλοι να προπονηθούν. Από ό,τι ξέρουμε, το καλό νέο είναι ότι έχουν γυρίσει όλοι υγιείς. Mm-hmm. Δεν έχουν θέματα. Και το ακόμα καλύτερο νέο είναι ότι έχουν γυρίσει χαρούμενοι. Οι Σλοβαίνοι, γιατί πέρασε η ομάδα τους στα τελικά του Euro. Με το Βέρμπιτς μάλιστα να έχει βάλει το κρίσιμο γκολ. Τάσο, μια και είπες για το Βέρμπιτς και το γκολ, πέρα από το ωραίο ήταν και κρίσιμο. Πιστεύεις ότι μπορεί να είναι το κλικ για να αλλάξει? Ο Βέρμπιτς, το παιδί αυτό ήρθε με πολύ καλή προοπτική πέρσι το καλοκαίρι. Εντάξει, ποιότητά του δεν αμφισβητείται. Δεν πήγε καλά γιατί είχε τα προσωπικά του θέματα. Φέτος η αλήθεια είναι ότι η προετοιμασία που τον έχω παρατηρήσει κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια το παιδί. Και έχει να αντιμετωπίσει και το γεγονός ότι έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Που ό,τι και να λέμε εμείς, σε στενοχωρεί. Ναι, σίγουρα. Ασχέτως αν υπήρχαν λόγοι συγκεκριμένοι που έμεινε τότε, γιατί βγήκαν και τα κουκιά με τους ξένους που είχε ο Παναθηναϊκός, με ένα στόπερ παραπάνω, και ότι προτίμησε τον Αϊτόρ που τον ήξερε, ότι τι ακριβώς, δηλαδή πριν τραυματιστεί, ήξερε ότι ο Αϊτόρ μπορεί να δώσει συγκεκριμένα πράγματα. Το Βέρμπιτς δεν τον είχε δει ακόμα. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά το παιδί αυτό κάνει τρομερή προσπάθεια. Προσπαθεί να δείξει ένα καλύτερο εαυτό. Έχει δείξει ένα καλύτερο εαυτό στο Παναθηναϊκό και για μένα ψάχνει ένα ανάλογο γκολ και στο Παναθηναϊκό για να πάρει μπροστά. Δηλαδή έχει βάλει γκολ με τον Αστέα στην Τρίπολη που ήταν κρίσιμο, αλλά αυτό της Σλοβενίας ήταν σούπερ κρίσιμο. Νομίζω ένα γκολ νικητήριο σε κάποιο πολύ δύσκολο παιχνίδι ίσως βοηθήσει τον Βέρμπιτς για να φτάσει στην, να βοηθήσει την ομάδα να φτάσει σε μια νίκη. Εντάξει, είναι καλό που και ο Φώτης γύρισε μετά από αυτή την εμφάνιση. Ναι, εμφάνιση μεταγραφής θα πω εγώ. Μεταγραφής, αλλά να το πούμε για άλλη μια φορά εδώ. Ναι, εντάξει, okay. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Ναι, δεν υπάρχει. Είναι κάθετη. Ο Παναθηναϊκός είναι κάτω στο θέμα ο Ιωαννίδης. Δεν τον πουλάει. Και δεν είναι δεν τον πουλάει τώρα. Δεν τον πουλάει γενικώς. Mm-hmm. Οπότε οποιαδήποτε τιμή διαβάζουμε, 15, 20, 25, 7, 8, 9 εκατομμύρια, είναι τιμή που μπορεί να τη βάζουμε εμείς. Mm-hmm. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει πει σε κανέναν τιμή, διότι πολύ απλά όσες ομάδες έχουν ενοχλήσει τον Παναθηναϊκό, η απάντηση είναι δεν πωλείται. Και θα σου εξηγήσω το σχετικό ποιο είναι, για να το καταλάβει και ο κόσμος. Πέρα από το ότι τον Ιωαννίδη τον έχει πιστέψει από την πρώτη στιγμή ο Παναθηναϊκός, από την πρώτη στιγμή που ήρθε, πίστευε σε αυτόν και στην εξέλιξή του και αρνήθηκε, αν θυμάσαι, τότε που δεν έπαιζε πολύ στον Παναθηναϊκό, μια πρόταση 2 εκατομμυρίων από την Αμερική. Θέλει να είναι ένας από τους Έλληνες παίκτες που θα βαστεί η ομάδα τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή η επιθυμία του Παναθηναϊκού είναι, εφόσον το θέλει και ο Ιωαννίδης, να παραμείνει τα επόμενα χρόνια, γι' αυτό και έχει γίνει και αναπροσαρμογή συμβολέου και επέκτασή του μέχρι το 2027. Και αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι όποια πρόταση και αν έρθει, τουλάχιστον η αρχική επιθυμία του Παναθηναϊκού είναι να μην πουληθεί ο παίκτης. Τώρα, αν το ίδιο επιθυμεί και ο παίκτης, ο Ιωαννίδης θα μείνει στον Παναθηναϊκό. Αυτά όμως μιλάμε για το καλοκαίρι, για το Γενάρη, δεν γίνεται καν κουβέντα. Έτσι. Ναι. Απλά θέλω να πω ότι η επιθυμία του Παναθηναϊκού και της διοίκησής του είναι ο Ιωαννίδης να μείνει για πολλά χρόνια στον Παναθηναϊκό, ακόμα και αν έρθει μια πρόταση που για εμάς φαίνεται εξωπραγματική. Διότι, επαναλαμβάνω, η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν πολλοί Έλληνες στο ρόστερ και είναι ένα θέμα αυτό και πιστεύω θα αντιμετωπιστεί στις επόμενες μεταγραφικές περιόδου. Οπότε να έχει και έναν πολύ καλό Έλληνα και να τον χάσει και αυτόν είναι κάτι που το σκέφτονται στον Παναθηναϊκό και η διοίκηση και ο Γιωβάνοβιτς. Και γι' αυτό ακριβώς λέω ότι αυτή τη στιγμή το δεν πωλείται είναι μια πραγματικότητα και όχι το λέμε για να ανέβει η τιμή. Mm-hmm. Επίσης, πολύ χαρούμενοι επέστρεψαν και οι Σέρβοι με την πρόκριση της Σερβίας στα τελικά του Euro. Και ο Ζέκα θα πω εγώ. Και ο Ζέκα, ο οποίος μετά από 26 μήνες. Ο Ζέκα, πολύ σωστά το λες, ο Ζέκα μετά από 26 μήνες επέστρεψε στην Εθνική, ήταν πάρα πολύ καλός όσο χρειάστηκε να παίξει, να το πούμε αυτό, σε ανταγωνιστικό παιχνίδι. Και επειδή δεν λέμε πολλά για τον Ζέκα και πρέπει να πούμε πέντε πράγματα, είναι από τους καλύτερους παίκτες στην προπόνηση, δίνει τον καλύτερο του αυτό, δίνει την ψυχή του, ακόμα και στις προπονήσεις, δείχνει πάθος και δίψα, όχι 35 αλλά 25, και πιστεύω ότι επειδή πλέον του έχει φύγει και οποιοδήποτε ανησυχία και φόβο είχε, γιατί πλέον παίζει,
με τις δύο χειραστές που έκανε, που πραγματικά ήταν πολύ μεγάλη ατυχία για τον ποδοσφαιριστή. Και λογικό είναι να υπάρχει και φόβος μετά. Βέβαια. Είναι ένα όπλο στα χέρια του Γιωβάνοβιτς από εδώ και πέρα μέχρι το τέλος σεζόν, στην προσπάθεια του Παναθηναϊκού που θα κάνει να πάρει το πρωτάθλημα και στην Ευρώπη, εφόσον συνεχίσει να μπει στη λίστα και να μπορέσει να προσφέρει και εκεί. Είναι πολύ ευχάριστο νέο η παρουσία του Ζέκα και στην Εθνική και το γεγονός ότι βρίσκει και πάλι αγωνιστικό ρυθμό. Τώρα όσον αφορά τα μάτια του κυπέλου, ήταν κάτι που το περιμέναμε. Εντάξει. Που η αστυνομία δεν δίνει το OK. Οι ημερομηνίες οι μόνες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή εφικτές είναι 10 και 17 Γενάρη, το είχαμε πει και τις προηγούμενες μέρες, για εκεί παναοριστούν. Άλλη μια ημερομηνία που είναι κενή είναι λίγο πριν την πρωτοχρονιά, αλλά δεν μπορεί η ημερομηνία αυτή να οριστεί μάτς κυπέλλου, διότι ήδη οι ομάδες έχουν ειδοποιήσει τους παίκτες τις μέρες άδειες που θα πάρουν και έχουν βγάλει εισιτήρια για να φύγουν στις πατρίδες τους. Ακριβώς. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Ναι. Οπότε πάμε για συνεχόμενο τέλος. Γιατί μετά είναι και το μάτι του πρωταθλήματος. Μπράβο. Μετά από 10 μέρες, μετά το 17 Γενάρη. Και απλά θα μετατεθεί η προημιτελική φάση, γιατί τότε είναι, ας το πούμε έτσι, μέσα στο Γενάρη προγραμματισμένη. Ναι. Θα πάει και αυτή πιο πίσω. Okay. Έτσι ακριβώς. Και έμεση η είδηση που δεν αφορά αυτό καθ' αυτό του Παναθηναϊκού είναι για το Κάμπι Χάιφα με τη Ρεν. Δεν θα γίνει στο Βελιγράδι. Δεν θα γίνει στο Βελιγράδι και αναζητάει η UEFA γήπεδο να μπορέσει να διεξαχθεί το παιχνίδι. Το καλό νέο είναι ότι αν επιβεβαιωθούν στις πληροφορίες θα υπάρχει μια ανακοχή εκεί, στο Ισραήλ. Ναι. Θα σε ελπίσουμε να σταματήσει οριστικά ο πόλεμος. Τουλάχιστον αυτό λένε οι πληροφορίες. Μακάρι. Ότι υπάρχει ανακοχή τις επόμενες ώρες. Και για τους ανθρώπους εκεί φυσικά. Ναι, αυτό κυρίως. Και από εκεί πέρα και για τη Μακάμπι Χάιφα, που θα μπορεί να προπονηθεί κανονικά και όχι όπως γίνεται τώρα, που είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Ωραία. Τάσο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Έγινε Τάσο. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.